Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, είναι το Δελτίο Εργατικών Ειδήσεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με την ανασκόπηση των κυριότερων δραστηριοτήτων την εβδομάδα που μας πέρασε. Νέα συγκέντρωση στο εφετείο πραγματοποίησαν εργαζόμενοι και νεολαία απαιτώντας να μπουν στη φυλακή ναζιστές εγκληματίες της Χρυσής Αυγής και να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Μέχρι την επιβολή των ανώτερων ποινών, ο λαός απαιτεί τη ναζιστή φυλακή! Ο λαός απαιτεί τη ναζιστή φυλακή! Όταν εμφανίστηκε η Μάγδα Φίσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φίσα, έγινε δεκτή με χειροκροτήματα και αντιφασιστικά συνθήματα. Δέχτη με ενθουσιασμό έγινε και η απόφαση του δικαστηρίου να μην αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Συναδέλφισες, το δικαστήριο αποφάσισε κανένα ελαφρυντικό στους 7 της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Στη ζώνη και στους κλάδους, ποτέ και πουθενά. Χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι και νέοι διαδήλωσαν μαζικά στα συλλαλητήρια που οργάνωσαν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα την περασμένη Τρίτη σε όλη τη χώρα. Βασικά αιτήματα ήταν η υπεράσπιση της υγείας του λαού εν μέσω πανδημίας, αλλά και των δικαιωμάτων του απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας. Μαζική ήταν η συγκέντρωση στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Ιδιαίτερα σήμερα, συναδέλφες και συνάδελφοι, σε συνθήκες νέας, πιο βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης, όπου τα δύσκολα είναι μπροστά μας, τα καθήκοντά μας γίνονται ακόμη μεγαλύτερα. Το ίδιο όμως αντιλαμβάνεται την κατάσταση και ο αντίπαλος από την ανάποδη. Δείτε, μέσα σε 3 μόνο μέρες την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να διαλύσει μαζικές συγκεντρώσεις του λαού και της νεολαίας. Και συνεχίζει να θωρακίζεται απέναντι στον εχθρό λαό με νέα κατασταλτική νομοθεσία και μέτρα όπως το πρόσφατο νόμο για τις διαδηλώσεις, την επίθεση στο συνδικαλιστικό κίνημα και το απεργιακό δικαίωμα, το πιο συστηματικό και βαθύ ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων και του λαού. Πίσω από τις παράτες του τύπου εξυγχρονισμός του συνδικαλιστικού νόμου και της εργατικής νομοθεσίας επιχειρούν να περάσουν ό,τι πιο αντιδραστικό. Τους ενοχλεί να μπορούμε να κάνουμε σωματεία, να οργανώνουμε τη δράση μας απέναντί τους με δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες. Φοβούνται την απεργία. Γι' αυτό αβαντάρουν όσους λένε ότι έφαγε τα ψωμιά της, τα συνεταιράκια του στη ΓΕΣΕ. Θέλουν να γεννιόμαστε, να πεθαίνουμε και να πιστέψουμε ότι το μεσοδιάστημα που λέγεται ζωή δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τα κέρδη τους και τη χαμοζωή μας. Έτσι θέλουν να κατατίσουμε, έτσι θέλουν να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Συνάδελφοι, μοναδικό εμπόδιο στις εκδικήσεις μας για μια καλύτερη ζωή για μας και τις οικογένειές μας είναι τα κέρδη των ομίλων και των μεγάλων εργοδοτών. Έτσι και στο κλάδο των κατασκευών το κράτος έχει αναλάβει με πιο ενεργή συμμετοχή να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες της νέας κρίσης στις κατασκευαστικές εταιρείες και για πρώτο δώρο μοίρασε 30 εκατομμύρια για τη χασούρα που είχαν από τα διόδια στο διάστημα της απαγόρευσης των μετακινήσεων. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο. Έχουμε ήδη πληρώσει πολλά οικοδόμη με την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με τους όρους της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Με τη λογική του ρίχτε τώρα τα μεροκάματα και κολλήστε λιγότερα ένσημα για να ανασάνει η εταιρεία ή ο μεγαλοεργολάβος. Δεν πρόκειται να πληρώσουμε ξανά. Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στα παχιά λόγια της κυβέρνησης για δίθεν ανάκαμψη της οικονομίας το 2021 και καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας και ζωής στο μέλλον μας. Έχουν περάσει 4 μήνες πλέον όπου με την απέτηση των τουριστικών επιχειρηματικών ομίλων άνοιξε ο τουρισμός στη χώρα. Είναι
πανδημίας, εφόσον από τις περισσότερες χώρες προέλευσης των τουριστών δεν υπήρχε απέτηση για πραγματοποίηση των τεστ. Είναι πολλά πλέον τα ξενοδοχεία στην Αθήνα και μάλιστα πεντάστερα που υποτίθεται πουλάνε υγιεινή και ασφάλεια, όπου καταγράφτηκαν κρούσματα πρώτα σε πελάτες και μετά σε προσωπικό. Μπροστά λοιπόν στο να σώσουν την χασούρα από τα δισεκατομμύρια που εισπράττουν κάθε χρόνο, κυβέρνηση και εργοδότες έβαλαν συνειδητά σε κίνδυνο τη ζωή μας. Γιατί όσα και να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι βάζει πάνω απ' όλα την υγεία του λαού, δεν πιάνουν, δεν τους πιστεύουμε. Γιατί εμείς πάμε στα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια για δουλειά και αντιμετωπίζουμε τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας. Εμείς μπαίνουμε στα λεωφορεία και τα τρένα στα σαρδέλες. Εμείς στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία χωρίς προσωπικό, καθαριότητας, αίθουσες και καθηγητές. Εμείς τα ζούμε αυτά καθημερινά. Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να πιστέψει την κυβέρνηση και τους εργοδότες, όπως και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που ήταν πριν κυβέρνηση. Δεν νοιάζονται συνάδελφοι αυτοί για την υγεία μας. Αν τους ένοιαζε, θα είχαμε νοσοκομεία, θα είχαμε τα απαραίτητα για να είμαστε ασφαλείς μέσα στη δουλειά. Δεν θα πνιγόμασταν στους πλημμύρες, όπως έγινε πάλι στην Καρδίτσα και παραλίγο να γίνει σήμερα και στην Αττική. Δεν θα κεγόμασταν στις πυρκαγιές. Δεν θα χάναμε δεκάδες συναδέλφους μας από θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Όσοι από αυτούς μας λένε ότι βάζουν πάνω απ' όλα την υγεία του λαού, τους καλούμε να πάνε να το πούνε στους διανομείς που κάθε μήνα αποχαιρετούν ένα συνάδελφο στην άσφαλτο, που χάνουν τη ζωή τους για αμοιβή 3 ευρώ την ώρα. Πληρώσαμε πολλά, αν δεν θα πληρώσουμε ξανά, ήταν το μήνυμα που έστειλαν χιλιάδες διαδηλωτές και στη Θεσσαλονίκη. Δυναμικές και μαζικές ήταν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων του Δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που είχε προκηρύξει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ. Στην Αθήνα, Σωματεία του Δημοσίου που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, μαζί με εκπαιδευτικούς, γονείς και χιλιάδες μαθητές, πραγματοποίησαν κοινή συγκέντρωση στα προπήλαια και μαχητική πορεία στη Βουλή με τους αγωνιζόμενους μαθητές να δίνουν τον τόνο. Get up!
Νωρίτερα καταγγέλθηκε από τους οργανωτές της συγκέντρωσης η άθλια και απαράδεκτη επιχείρηση τρομοκράτησης των διαδηλωτών από την αστυνομία με κυβερνητική εντολή, καθώς προχώρησαν στο κλείσιμο του σταθμού του μετρό στο Πανεπιστήμιο, ενώ διεξήγαγαν και σωματικό έλεγχο σε δεκάδες μαθητές που κατευθύνονταν στα προπήλαια. Ανάλογη επιχείρηση τρομοκράτησης των μαθητών στήθηκε και στο σταθμό του μετρό στον Άγιο Αντώνιο στο Περιστέρι. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, θέλουμε να κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση. Καταγγελία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή στην ελληνική αστυνομία και εξελίσσεται ένα όργιο παρεμπόδισης της συγκέντρωσής μας. Πρώτον, έχουν κλείσει το σταθμό του μετρό στο Πανεπιστήμιο, επιδιώκοντας να εμποδίσουν τους απεργούς να προσεγγίσουν τη συγκέντρωση. Δεύτερον, πέριξ της συγκέντρωσης και σε όλους τους δρόμους, αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε απαράδεκτους σωματικούς ελέγχους σε μαθητές, ανοίγουν τσάντες, ψάχνουν τσέπες, προσπαθούν να εκφοβήσουν νέους ανθρώπους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση. Ο αυταρχικός κατήφορος της κυβέρνησης κυριολεκτικά δεν έχει πάτο. Εδώ και τώρα να σταματήσει το όργιο τρομοκράτησης και παρεμπόδισης των απεργών, των μαθητών και των φοιτητών να προσεγγίσουν τη συγκέντρωσή μας, στην απεργιακή συγκέντρωση εδώ στα προπήλαια. Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να μαζέψει, να πάρει πίσω αυτές τις απαράδεκτες εντολές, να ανοίξει το μετρό και να σταματήσει την τρομοκράτηση των διαδηλωτών. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Μαζικό ήταν το Πανεκπαιδευτικό και Πανδημοσιοϋπαλληλικό Συλλαλητήριο και στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Σε όλους τους τομείς. Τα προβλήματά μας είναι κοινά όσον αφορά τα εργασιακά μας, τους μισθούς μας και ό,τι έχουν κοπεί εδώ και 10 χρόνια. Δυναμική ήταν η συγκέντρωση και στα Γιάννενα παρά τη συνεχή βροχή, με τους συμμετέχοντες να καταδικάζουν την πολιτική διαχείριση της πανδημίας αλλά και την αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης. Πανέμορφη στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, αντιπροσωπεία της οποίας συναντήθηκε με την Υπουργό και έθεσε τα βασικά αιτήματα των μαθητών ένα μήνα μετά την έναρξη των πολύμορφων κινητοποιήσεών τους. Ωστόσο, ο Υπουργός απέφυγε εκ νέου να δεσμευτεί για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με όρους προστασίας της υγείας μαθητών και καθηγητών. Θέσαμε τα αιτήματά μας στην κυρία Κεραμέως. Τα συγκεκριμένα μας αιτήματα, όπως τα 15 αιτήματα, τα γνωστά που έχουμε κάνει ευρέως γνωστά αυτή την περίοδο. Δεν μας απάντησε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα, μας αράδιασε διάφορα στοιχεία, αλλά τα οποία κανένας εν τέλει δεν απαντούσε στα ζητήματά μας, ούτε μας είπε ότι θα χωριστούν τα τμήματα, ούτε κάτι τέτοιο.
Εμείς αύριο και μεθαύριο θα κάνουμε συντονιστικά σε όλη τη χώρα να μάθουν οι συμμαθητές μας τι έγινε και τι είπαμε και πώς μας απάντησε η κυρία Υπουργός. Και ετοιμάζουμε για την Πέμπτη, όπως είπαμε, μια κινητοποίηση έκπληξη για το Υπουργείο. Γιατί όσο κινητή μας απαντάει, τόσο και πιο πολύ και εμείς πεισμώνουμε. Μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο με τη συμμετοχή και δεκάδων εργαζομένων και συνδικαλιστών από συνδικάτα της Αθήνας. Επίσης, συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα από όλη την Ελλάδα εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και την αντίθεσή τους στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για τη ΛΑΡΚΟ. Το μήνυμα της συγκέντρωσης ήταν κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ με αφορμή την προσπάθεια της κυβέρνησης να κομματιάσει την επιχείρηση και να την οδηγήσει είτε στο ξεπούλημα είτε κάποια τμήματά της στο οριστικό λουκέτο, πετώντας στον δρόμο της αναργίας και τους 1.200 εργαζόμενους της επιχείρησης. Η εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ, συνδικάτα της Αθήνας, βρισκόμαστε σήμερα στη συγκέντρωση των σωματείων της ΛΑΡΚΟ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, να φωνάξουμε ότι η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες. Παλεύουμε να μην κλείσει το εργοστάσιο, να μην πωληθεί κανένας εργαζόμενος. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ είμαστε εδώ ότι και αυτό το οφείλουμε στη μεγάλη αλληλεγγύη που έχετε δείξει όλο αυτό το διάστημα. Με ενότητα συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για να μην κλείσει ΛΑΡΚΟ, για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. Δίνουμε τη μάχη για να διασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν χαρίζουμε τίποτα και σε κανέναν. Σήμερα νιώθουν την ανάσα ξανά των μέτων τους. Επιβεβαιώνεται ότι δεν θα ξεπλέξουν εύκολα μαζί μας. Με τον αγώνα μας μέχρι σήμερα έχουμε κερδίσει πολλά. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε γράψει τη δική μας ιστορία στο εργατικό κίνημα. Ιστορία που με περηφάνεια θα διαπαιδαγωγεί τα παιδιά μας για να τραβήξουν τον ίδιο τίμιο δρόμο του αγώνα. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ το 2020 παραμέρισαν πολιτικές πεπιθήσεις. Ενώθηκαν σαν εργατική τάξη με άλλους εργαζόμενους με τη φτωχολογιά και έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσα τους νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ το 2020 σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης απόκρουσαν ψηφισμένες περικοπές. Δεν άφησαν να γίνουν απολύσεις. Διαθεσιμότητες, εκπεριτροπή εργασίας, κρατήσαμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, κόντρα σε όλους και σε όλα. Ιστορία που θα λέει ότι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ το 2020 σε περιόδους lockdown, πανδημίας, απαγόρευση συγκεντρώσεων, καταστολής, αυτοί σηκώθηκαν σαν γίγαντες και πραγματοποίησαν μεγάλα συλλαλητήρια, μεγάλες γενικές συνελεύσεις, απεργίες, καταλήψεις, κάθε μέρα στον αγώνα. Κλείνω, συνάδελφοι. Τους ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάμε ούτε από τη γλαρώσουσα το μεν, ούτε από το πουλί μήγας το δε. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την πραγματική και κοιημένη συνέχιση και ανάπτυξη της δουλειάς μας. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ο λαός απαιτεί τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή. Σύγχρονο κούκι θα το κάνουμε αν χρειαστεί, στο τέλος όμως θα τα καταφέρουμε. Κλιμακώνουμε με αποφασιστικότητα. Με την ψήφιση του αντισυνολικού πακέτου είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη έξω από την Βουλή. Όλοι τώρα πιο δυνατά τον αγώνα. Σας ευχαριστούμε από καρδιά όλους σας. Επίσης, το Σάββατο, κλαδικές και εδαφικές συνδικαλιστικές οργανώσεις διοργάνωσαν μεγάλη κινητοποίηση στο Παρίσι με τα ταξικά συνδικάτα και τις ομοσπονδίες που συσπηρώνονται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία στην πρώτη γραμμή. Η πανεθνική συνάντηση χιλιάδων εργαζομένων στο Παρίσι είχε το σύνθημα για την εργασία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια, κόντρα στην πολιτική διαχείριση της πανδημίας αλλά και στην αντεργατική επέλαση της κυβέρνησης Μακρόν. Thank you.
Φίλες και φίλοι, ήταν το δελτίο εργατικών ειδήσεων του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γεια σας.